Φαλάφελ. Εσύ αν πότε είναι η πρώτη φορά που έφαγες φαλάφελ? Την εποχή του εμπάργου στο Ιράκ, μεταξύ των δύο πολέμων, των δύο Bush πατέρα και γιου, εκείνη την εποχή ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να πάω στη Βαγδάτη, όπου έκαναμε δουλειές ενοικίαζα αυτοκίνητων και οδηγών, ο οποίος με έπαιρνε, ήταν γύρω στις 10 με 12 ώρες ταξίδι από το Αμάνι στη Βαγδάτη. Κάνοντας αυτά τα ταξίδια, ανακάλυψα διάφορα χωριά τα οποία είχαν ονομασίες όπως Pump 1, Pump 5, Pump 6 κτλ. Και ανακάλυψα ύστερα ότι ήταν χωριά που δημιουργήθηκαν κατά μήκος της σωλήνας που μετέφερε πετρέλαιο από το βόρειο Ιράκ στην Χάιφα τότε, που ήταν τότε λιμάνι της Παλαιστίνης. Και έτσι έκαναν τις εξαγωγές πετρελαίου οι Ιρακινοί προς τη Μεσόγειο. Μα πότε ήταν τούτο? Πριν φυσικά τη δημιουργία του Ισραήλ. Ας πούμε μέχρι τα 50. Ήταν εγγλέζικο δηλαδή τούτο? Ήταν εγγλέζικα, ναι. Ήταν Χάιφα, τα οποία ήταν εγγλέζικα και μεταφέραν το πετρέλαιο στη Χάιφα. Κατά μήκος αυτών των τεράστιων σωλήνων είχαν αντλίες, οι οποίες εκουντούσαν το πετρέλαιο να πάει κατά μήκος της ερήμου μέχρι τη Χάιφα. Σε εκείνες τις αντλίες, που ήταν κάτι τεράστια μηχανήματα μέσα σε τεράστια κτίρια, υπήρχαν άνθρωποι που τα εργάζονταν εκεί και τα οποία με τους οποίους εμέναν και οι οικογένειες τους. Σπίτια, και συνέχεια άρχισαν να έρχονται και άλλοι και σιγά σιγά ένα χωριό, το οποίο ακόμα και μετά που σταματήσαν να υπάρχουν οι αντλίες που να δουλεύουν, συνέχιζε να υπάρχει και να ευδοκιμεί το χωριό εμπορικά. Σταματώντας εκεί για διακοπή, για ξεκούραση, υπήρχαν άνθρωποι που κάμναν σάντουιτς σε πίτες, αράβικες πίτες, με φαλάφελ. Ήταν για τους οδηγούς των φορτηγών που μετά έφεραν εμπορεύματα, αλλά μετέπειτα μετά που σταμάτησε να λειτουργεί η σωλήνα, μετέφεραν και πετρέλαιο με βιδιοφόρα. Αυτά τα καταστήματα σε αυτά τα χωριά είχαν πρώτον τόπους να φας, να ξεκουραστείς, και επίσης για να κάνουν πωλήσεις, διότι κατά τη διάρκεια του εμπάρκου υπήρχαν πάρα πολλές ελλείψεις εμπορευμάτων και αυτοί κατάφεραν και βρίσκαν και προμήθευαν την αγορά την Ιρακινή. Μα ποιον εμπάρκο τώρα, το εμπάρκο που έκαμε είναι οι Αμερικάνοι του Σαντάμ? Τα Ηνωμένα Έθνη που έκαμε εναντίον του Σαντάμ, ναι, αυτόν το εμπάρκο. Σαντάμ και εκεί σταμάτησα και για πρώτη φορά μου έκαμε αυτά τα σάντουιτς, τα οποία ήταν για μένα μια αποκάλυψη. Εδώ με τους κάμπους να θυμίζει το μεταπολεμικό της Κύπρου, τους κάμπους των Κυπρών στη Μέση Ανατολή. Ναι, γεγονός. Μετά το 1974 διάφορες κυπριακές εταιρείες πήγαν στη Μέση Ανατολή, κυρίως στις χώρες του κόλπου, και χτίσαν ένα μεγάλο μέρος, δηλαδή σημαντική αναλογία του οδικού δικτύου, των μεγάλων ξενοδοχείων, τα υπουργεία κτλ. Αυτές οι εταιρείες είχαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες προσωπικό, τα οποία τα μετάφεραν από τη μία χώρα στην άλλη, από μια περιοχή στην άλλη, ανάλογα με το πού χτίζαν τι. Και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων ήταν πρόσφυγες ή τέλος πάντων άτομα από την Κύπρο. Και ναι, στην Ζανκάμπου έρχονταν και οι οικογένειες των εργατών, των εργοδηγών κτλ. Των διευθυντών. Το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου έστελνε δασκάλους και είχαν σχολεία μέσα στους κάμπους για τα παιδιά των Κυπρίων που εργάζονταν εκεί. Μας έντυσαν ένα φορές, ας πούμε, να πήγαινε να συνυπλίστη. Ήταν στο Ομάν, στη Σαουδική, στα Εμιράτα. Το τελευταίο μεγάλο project που είχαν ήταν στην Ιορδανία, στο αεροδρόμιο της Ιορδανίας. Ήταν στο Κατάρ, στο Κουβέιτ, τέλος πάντων σε όλες τις χώρες του κόλπου. Η αλήθεια, η Κύπρος πάντα είχε χαμηλά τα ανεργίας, όχι διότι ήταν πάντα όλοι εργοδοτούμενοι, αλλά διότι πάρα πολλοί όταν υπήρχε ανεργία έφευγαν και δουλεύαν αλλού. Την πίτα την Αράβικη στην Κύπρο νομίζω μπήκε μες στην καθημερινότητα μας βασικά, όταν τον πόλεμο του Λιβάνου τότε στα 70's. Αλλά γύρω στα early 80's ήταν τότε που είχαν έρθει αν μας σε μεγάλους αριθμούς οι Λιβανέζοι και μας είναι φέραν και πάρα πολλά από τα προϊόντα και τις συνήθειες τους. Είναι κάτι το οποίο είναι καθιερωθεί.